μειώσεις στις συντάξεις των κυβερνήσεων πριν από εμάς. Οι συνταξιούχοι φοβούνται ότι καινούργιες μειώσεις θα έρθουν, θα εξανεμιστεί η σύνταξή τους. Οι νέοι εργαζόμενοι φοβούνται ότι ποτέ δεν θα πάρουν σύνταξη. Όταν όμως λείπει η ελπίδα, καταργείται το νόημα, η ουσία του ασφαλιστικού συστήματος. Σε αυτή την κρίση ερχόμαστε να βάλουμε φρένο με τη μεταρρύθμιση. Και γι' αυτό είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός ότι η ψήφος στο νομοσχέδιο που θα καταθέσουμε δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, είναι ψήφος εμπιστοσύνης στις μελλοντικές γενιές. Τι κάνουμε με τη μεταρρύθμιση? Αντί να προχωρήσουμε σε μια νέα 12η μείωση των συντάξεων, προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική του συστήματος. Δηλαδή, με ενιαίους και ομοιόμορφους κανόνες για όλους, που φέρνουν κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία, και με το νέο θεσμό της Εθνικής Σύνταξης, που τι επιδιώκει? Να πάρουν σύνταξη όλοι και οι μακροχρόνια άνεργοι, να υπάρχει ένας κοινωνικά έντονα αναδιανεμητικός χαρακτήρας του συστήματος, μια που τα ποσοστά αναπλήρωσης χάρη στην Εθνική Σύνταξη θα είναι πολύ υψηλότερα για τους χαμηλόμισθους από ό,τι για τους άλλους, και κυρίως να υπάρχει ελπίδα, γιατί η Εθνική Σύνταξη θα ανεβαίνει μαζί με την οικονομία. Όσο ισχυρότερη γίνεται η οικονομία της χώρας, τόσο μεγαλύτερη θα γίνεται και η Εθνική Σύνταξη αυτή. Επομένως, για να περιγράψω αυτό το μεταρρυθμιστικό σχέδιο, που είναι δικό μας σχέδιο, θέλει να υπερβεί τους στόχους του μνημονίου, που θα τους στηρίσουμε, αλλά όχι εφαρμόζοντας μόνο τις δεσμεύσεις τις μνημονιακές, αλλά εντάσσοντάς τις σε αυτό το γενικότερο σχέδιο μεταρρύθμισης. Γι' αυτό είδα τους πολιτικούς αρχηγούς και ενημέρωσα τώρα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είδατε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι το κοινωνικό κράτος είναι η ψυχή της Ευρώπης και δεν μπορεί να χαθεί. Και ελπίζω ότι και οι εταίροι μας, τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, αντίστοιχη συμπεριφορά θα έχουν. Και από τους πολιτικούς αρχηγούς ζήτησα το αυτονόητο. Το ασφαλιστικό είναι εθνικό ζήτημα. Πρέπει επομένως να αντιμετωπιστεί με όρους εθνικούς. Τους είπα ότι σε κάθε δυσκολία της διαπραγμάτευσης θα τους ενημερώνω και τους κάλεσα αν θέλουν να ορίσουν εκπροσώπους τους ώστε να παρακολουθούν κάθε στάση της διαπραγμάτευσης. Μειώσεις, εντάξει, θα υπάρχουν, Υπουργέ. Δεν θα υπάρχει καμία μείωση. Λέει, θα υπάρξουν μειώσεις. Και επίσης, με τη μεταρρύθμιση που κάνετε, διασφαλίζετε μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος? Ακριβώς αυτό κάνουμε. Διασφαλίζουμε τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος. Δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις. Το έχουμε προπολού πει. Και προσπαθούμε να μην γίνουν μειώσεις ούτε στις επικουρικές. Οι νέες συντάξεις που θα υπάρχουν θα γίνουν με βάση τον κανόνα που σας είπα, της ύπαρξης μιας εθνικής σύνταξης που θα εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή προστασία για όλους και ειδικά για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Η αντιπολίτευση. Οι ίδιοι συνταξιούχοι προστατεύονται με μια προσωπική διαφορά. Ωστόσο, στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι η προσωπική διαφορά θα μπαίνει μειούμενη μετά το πέρασμα του μνημονίου. Άρα, αυτή η προσωπική διαφορά θα εξαλειμμιστεί. Όχι, όχι, όχι. Πρώτα-πρώτα, να επισημάνω, αυτό είναι από τα όχι φωτεινά σημεία της σημερινής ημέρας, ότι έδωσα στους πολιτικούς αρχηγούς με όρους εμπιστευτικότητα στο κείμενο αυτό, ακριβώς γιατί θα διαπεταγωθούμε με τους θεσμούς, και είδα, δεν έχω ελέγξει ακόμα να δω αν η διαρροή αυτή είναι πράγματι του νομοσχεδίου, ότι σε αρκετά μέσα αναπαράγεται. Στο άρθρο αυτό που αναφέρεται, πράγματι εμείς προτείνουμε ότι η προσωπική διαφορά θα διατηρηθεί. Αυτό που λέτε ότι βαίνει μειούμενη είναι απλώς το αυτονόητο. Κάθε προσωπική διαφορά βαίνει μειούμενη όταν η ισοδύναμη κατηγορία των μελλοντικών συνταξιούχων θα έχει αυξήσεις. Για να το εξηγήσω με απλά λόγια. Ένας νέος συνταξιούχος που θα πάρει 920 ευρώ σύνταξη θα συγκριθεί με ένα συνταξιούχο σημερινό. Ο συνταξιούχος σημερινός θα έχει εγγυημένη την προσωπική του διαφορά. Όσο όμως θα αυξάνεται η σύνταξη του καινούριου, θα φτάσει κάποιο σημείο να ισοφαρίσει τη σύνταξη που θα έχει ο παλιός. Έτσι λειτουργούν πάντα οι προσωπικές διαφορές. Να ενημερώσετε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν ήταν υποχρέωσή σας. Είναι εθνικό ζήτημα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δηλώσει ότι στα εθνικά ζητήματα θα πρέπει να έχει συστηματική παρουσία και ο ίδιος μάλιστα δήλωσε ότι δεν θα είναι παρατηρητής σε αυτή την προσπάθεια. Επιχειρούμε μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον φίλο μου, τον Ευκλήδη τον Τζακαλώτο, μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια και στο εξωτερικό. Να αναδείξουμε τα διεθνή μας στηρίγματα, να αξιοποιήσουμε τις αποφάσεις που ήδη έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Διαπραγμάτευσης. Προφανώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συμμετέχει στον πολιτικό στίβο, αλλά εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό. Δήλωσε ο ίδιος ότι θεωρεί θέμα ταυτότητα στην Ευρώπη
της Ευρώπης, το κοινωνικό κράτος, και επομένως και αυτός με το ειδικό βάρος που έχει το θεσμικό θα βοηθήσει σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Σας είπε ο πρόεδρος αν θα τηλεφωνήσει ομολόγους του στην Ευρώπη. Θα αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες στο επίπεδο που το αναλογεί και με τον τρόπο που ο ίδιος θα κρίνει. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα μιλήσει για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι μειώσεις επικουρικές πόσο θα φτάσει περίπου? Επιδιώκουμε να μην υπάρχουν μειώσεις στις επικουρικές, αξιοποιώντας ένα παρόμοιο μηχανισμό αυτών της προσωπικής διαφοράς. Σας ευχαριστώ. Συμβολικά ήθελα να ολοκληρώσω την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το επόμενο λεπτό λοιπόν από το γραφείο μου ηλεκτρονικά φεύγει το σχέδιο αυτό προς τους θεσμούς. Όσον αφορά στην κατάργηση του ΕΚΑΣ, θα υπάρχει από φέτος όμως μια ενημέρωση? Για το ΕΚΑΣ εφαρμόζουμε ακριβώς την πρόβλεψη του Μνημονίου, η οποία σας θυμίζω δεν έχει ψηφιστεί μόνο από εμάς, έχει ψηφιστεί και από τα άλλα κόμματα, ακόμα και αυτά που σήμερα φαίνεται να έχουν ξεχάσει τι έχουν ψηφίσει. Αλλά εμείς δεν λέμε απλώς ότι εφαρμόζουμε μια μνημονιακή δέσμευση. Εδώ είναι η ουσία αυτού που σας είπα προηγουμένως. Η Εθνική Σύνταξη έρχεται ακριβώς να παίξει το ρόλο που έπαιζε το ΕΚΑΣ, να προστατεύσει από τη φτώχεια των ηλικιωμένων. Και μάλιστα την κάνουμε με έναν τρόπο που είναι πολύ καλύτερος από τις οριζόντιες αυξήσεις που έδινε το ΕΚΑΣ. Τις δίνουμε μέσω της Εθνικής Σύνταξης με έναν τρόπο που προστατεύει το εισόδημα με ένα πολύ δικαιότερο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι νέοι συνταξιούχοι θα παίρνουν αυξήσεις, θα είναι παγωμένες? Οι νέοι συνταξιούχοι φυσικά και θα παίρνουν αυξήσεις. Οι νέοι συνταξιούχοι θα παίρνουν αυξήσεις με ένα συντελεστή που θα συγκαθορίζεται από την άνοδο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, του εθνικού πλούτου και του δίκτυου τιμών καταναλωτήτου, τιμάριθμου. Ακριβώς. Αυτό σας είπα προηγουμένως. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Ήδη έχουν να περάσει με 150.